Επίση, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσω καλωσορίζοντα την πρώτη μα καλεσμένη, την κυρία Νίκη Ψαρά, αυτή Μπουτάρη, δίτρια και εκδότρια του Just a Number, ενό διαδικτυακού περιοδικού που έχει στόχο να εμψυχώσει, να ενδυναμώσει όλου αυτού του ανθρώπου που μπορεί να έχουν φτάσει 50 αλλά θέλουν ακόμη να είναι ενεργοί στην αγορά εργασία και να κάνουν πολλά πολλά πράγματα ακόμη. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή, την πολύ τιμητική, και που θα με βοηθήσει να παρουσιάσω και αυτό που έχουμε κάνει σε ένα ευρύτερο κοινό, σε αυτό το εκλεκτό κοινό του καναλιού σα. Και εμεί σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μα. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Α μα πείτε, ποια ήταν η ιδέα που γέννησε το Justin Amber και τι είναι στην πραγματικότητα και σε ποιου απευθύνεται. Η ιδέα ξεκίνησε, ξεκίνησε και βιωματικά όταν βρέθηκα σε μια ηλικία που είτε θέλοντας είτε όχι, ε, εν πάση περιπτώσει βρέθηκα εκτός αγοράς εργασίας, και σκέφτηκα ότι σαν και εμένα υπάρχουν εκατομμύρια στον κόσμο που θα θέλανε να εκπροσωπούνται, να ακούγεται η φωνή τους, να ενημερώνονται σε θέματα σχετικά με την ζωή τους από αυτή την ηλικία και πέρα. Και όπως ξέρουμε, αυτή η ζωή πια παρατείνεται πολύ περισσότερο από ό,τι παλιά. Και έρχομαι τώρα και στο παράδοξο, από το οποίο γεννήθηκε κιόλας αυτή η ιδέα, και που είναι το εξής. Ότι ακριβώς επειδή, <coughs> λόγω του το αυξανόμενου προσδόκιμου της ζωής, αλλά και της δημογραφικής γύρενσης του πληθυσμού, ειδικά και της Ελλάδας, αλλά όχι μόνο, γενικότερα παγκόσμια, έχουμε ανθρώπους, έχουμε όλο αυτό το ποσοστό των 50%, πλάσσα, αυτό που τη λεγόμενη τρίτη ηλικία, που δεν είναι πια μόνο η τρίτη, είναι και η τέταρτη, είναι και η πέμπτη, ε, να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα των πληθυσμών και από την άλλη ε, έχουμε ε, το γεγονό ότι τίθενται ε, εκούσια η ακούσια, εκτός και της παραγωγικής διαδικασίας και γενικότερα και στο Περιθώριο τη κοινωνία ή τουλάχιστον τη ζωή που κάνανε μέχρι τώρα. Είναι κάπω σε απόσυρση. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο παράδοξο όμω. Διότι και λόγω τη επιστήμη και τη ιατρική η βιολογική ηλικία πια δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν παλιότερα. Mm -hmm. Δηλαδή ο αριθμό τη ηλικία δεν αντιπροσωπεύει αυτό που αντιπροσωπεύε παλιότερα, ο 50, ο ο με τον 50 όταν ήταν. Και φυσικά την δραστηριότητα που μπορεί να έχει. Ακριβώ. Έτσι γεννήθηκε λοιπόν το Just a Number, το οποίο είναι, ένα, είναι μια πλατφόρμα που έχει τη μορφή ενό ψηφιακού περιοδικού. Συνειδητά επέλεξα να είναι ψηφιακό και θα σα πω στη συνέχεια όταν θα μιλήσουμε και για τι σύγχρονε τεχνολογίε γιατί. Ε, που ε, είναι ε, ηλικιακή στόχευση, είναι μοναδικό αυτή τη στιγμή στο χώρο, τον ελληνικό τουλάχιστον και που ε, καταπολεμά ε, τα ηλικιακά στερεότυπα, αυτό που λέμε σήμερα ηλικιακό ρατσισμό, που είναι κιόλας ένα, ένας ύπουλος και ίσως και ο τελευταίος αναπομείνας ρατσισμός με την έννοια του ότι είναι αόρατος. Ξέρετε, όση ώρα μιλάτε, σκέφτομαι ότι και εγώ ξεκίνησα στην εισαγωγή μου λέγοντας ότι είναι μια πλατφόρμα, είναι ένα περιοδικό που απευθύνεται ας πούμε στους 50+. Αλλά όσο σας ακούω να μιλάτε νομίζω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να μας απασχολήσει όλους γιατί εξάλλου δεν λέμε εκεί που ήμουν είσαι και εκεί που είσαι θα έρθω. Οπότε είναι κάτι που μας αφορά. Γι' αυτό το λόγο πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός και αν ναι, σε τι ποσοστό ενδεικτικά θα μπορούσατε να το, ναι, να υπάρχει, το προσδιορίσετε. Ναι, είναι σαφέστατο. Υπάρχουν στερεότυπα ε, ηλικιακά, τα οποία ξεκινάνε και από, μέσα από το χώρο της εργασίας, ε, όπου υπάρχει εκεί ένας αρκετά έντονος, ε, αν και όχι πάντα πολύ φανερός ε, ρετσισμός και θα σας το περιγράψω. Ε, και υπάρχει βέβαια και ο ρετσισμός ο ηλικιακός, ο γενικότερος, ο κοινωνικός. Δηλαδή ε, αυτό που λέμε η, η ταμπέλα, το στίγμα αν θέλεις, okay. του ηλικιωμένου. Ε, και ό, όταν σας λένε σας παππούς, γιαγιά, ηλικιωμένους, τι σας έρχεται στο νου. Ένα άτομο κάπως ανήμπορο που, έχει, που είναι, κάθεται με τις παντόφλες μπροστά την τηλεόραση, στην καλύτερη περίπτωση είναι στο χωριό και φτιάχνει πίτες, ας πούμε, γιαγιά, <συσχελίως> ε, για τα εγγόνια. Ε, καμία σχέση όμως με αυτό που είναι σήμερα πράγματι ένας 50, 60 70 70'ρις. Ε, μέσα στον ηλικιακό, ε, μέσα στον επιχειρηματικό, μέσα στο χώρο τον εργασιακό, ε, ακόμα και φράσεις όπως ε, ε, «είσαι πολύ μεγάλος για αυτή τη δουλειά», ε, δεν θα πάρει τώρα εσύ την προαγωγή, θα την πάρει ο νεότερο. Ε, σε δύο χρόνια συνταξιοδοτήσεσαι, το, το έχει σκεφτεί. Mm -hmm. ε, ότι απέρχεσαι δηλαδή ε, να πάει ο νεότερος στο σεμινάριο. Εκπαίδευσης, γιατί το μπάτζο δεν φτάνει και για του μεγαλύτερου. Ε, συνιστούν και μάλιστα στην Αμερική τέτοιε φράσει, που είναι πολύ προηγμένε στο θέμα στη Βόρειο Αμερική, ε, μπορεί να έχουν άλλα προβλήματα, αλλά σε αυτό είναι πολύ ε, μπροστά, αυτά συνιστούν τεκμήριο ε, ρατσισμού, και το οποίο μπορεί να διώκεται και ποινικά. Μα φέρατε κάποια από τα παραδείγματα, κάποιες φράσεις που όντως όλοι μπορεί να έχουμε ακούσει κάποια στιγμή σε έναν χώρο εργασίας. Αλλά με ποιους άλλους τρόπους γίνεται φανερό αυτό το ηλικιακό στερεότυπο. Καταρχήν γίνεται στην ανέβρεση εργασία αν έχει την κακή τύχη, γιατί περί αυτού πρόκειται τελικά, να πρέπει να ψάξει, να θέλεις να βρεις εργασία για προοριστικούς λόγους, όχι μόνο γιατί σ' αρέσει να συνεχίσει mm -hmm. να εργάζει και πρέπει στην ηλικία των 55, τον 60 και παραπάνω, ε, δηλαδή μετά την συνταξιοδότηση, να βρεις μια απασχόληση. Ε, θα συναντήσεις σίγουρα τείχο. Δηλαδή ε, και μάλιστα ε, θα στο πούνε και εμφανώς. Είσαι πολύ μεγάλος για αυτή την ηλικία. Θα πάρουμε ένα νεότερο. Ε, Υπάρχει ηλικιακό ρατσισμό, βέβαια, και στι νεότερε ηλικίε, που ακριβώ δεν έχει την πείρα, δεν έχει τη γνώση, δεν έχει ακόμα διοικήσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι, αλλά μα δεν με αφήσει να προχωρήσω, ναι. πώ θα το. Ε, και επομένω, δημιουργούνται αυτά τα χάσματα κιόλα μεταξύ των γενεών σε μια εποχή που μόνο τέτοια χάσματα δεν θα έπρεπε να έχουμε. Αυτή τη στιγμή, που συζητάμε στην αγορά εργασία, σίγουρα ε, συνεπάρχουν τέσσερι διαφορετικέ γενιέ. Εσεί πώ πιστεύετε ότι είναι, διαμορφώνεται αυτή η συνύπαρξη και πώ θα μπορούσε ενδεχομένω να γίνει καλύτερη. Γιατί, όπω είπατε και εσεί, οι, οι, μεγαλύτεροι μπορεί να έχουν να μεταλαμπαδεύσουν ε, προφανώ πείρα, γνώσει και εμπειρίε, αλλά και οι νεότεροι έρχονται με φόρα, φέρνουν τι ε, νέε τεχνολογίε, κάποιε νέε και φρέσκε ιδέε, όπω γίνεται πάντα. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση, γιατί ε, ενώ πράγματι υπάρχει αυτό το στερεότυπο και αυτό το χάσμα μεταξύ των γενναιών, εγώ πιστεύω ότι έτσι από. Και προσωπική, αλλά και πόσο ακούω γύρω μου εμπειρία, υπάρχει η διάθεση να μην υπάρχει αυτό. Και υπάρχει το στερεότυπο μέσα στις, στις, στον εργασιακό χώρο, γιατί έτσι έχει μείνει αυτό το στερεότυπο. Ότι οι μεγάλοι πρέπει να απέλθουν και οι νεότεροι να προχωρήσουν. Ότι οι νεότεροι δεν μπορούν να προχωρήσουν αν οι μεγάλοι δεν απέλθουν. Ενώ εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, και όχι μόνο εγώ, ότι υπάρχει χώρο για όλους και υπάρχει και η διάθεση. Δηλαδή πραγματικά, το βλέπουμε. Οι νέοι, οι οποίοι ζητούν από τους μεγαλύτερους να τους μεταλαμβαδεύσουν την πείρα τους, τις γνώσεις τους, ε, τις εμπειρίες τους, να μάθουν από αυτούς. Γι' αυτό αυτούς βλέπουμε, αυτού βλέπουμε και πάρα πολύ να έχει ε, αναπτυχθεί και να, και να παρέχεται από μεγαλύτερους coaching, mentoring, mm -hmm. καθοδήγηση. Ε, είτε είναι, γίνεται επιχειρηματικά, είτε γίνεται και προσωπικά. Και από την άλλη πλευρά οι μεγαλύτεροι που αποζητούν από τους νέους και το βρίσκουν ε, βοήθεια στις καινούριε δεξιότητες που είναι απαραίτητες όπως είναι για την τεχνολογία, ε, ε, τις ε, ε, καινούργιες ε, 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 τέτοιες διαδικασίε διαδικασίες και γνώσεις τις οποίες δεν έχουμε, εμείς δεν έχουμε μεγαλώσει με αυτές και οι νέοι είναι πρόθυμοι επίσης να τις παρέχουν. Θα σας πω ότι οι startups και ίσως το ξέρετε κι εσείς, τώρα μετέχουν όλο και περισσότερο στα διοικητικά συμβούλια άνθρωποι μεγάλοι, οι οποίοι ίσως έχουν και συνταξιοδοτηθεί σαν σύμβουλοι mm -hmm. και κυρίως και σαν οικονομικοί διευθυντές, διευθυντές λογιστηρίων, γιατί έχουν να δώσουν αυτή την γνώση, την πρακτική. Σε ένα νέο παιδί που είναι 18 και είναι βέβαια ένα ταλέντο και έχει, ανοίξει μια, έχει ξεκινήσει μια νεοφυή επιχείρηση, δεν υπάρχει αυτή η γνώση. Επομένω, εγώ ε, 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 πιστεύουμε πάρα πολύ στον Justin Amber και στη γεφύρωση αυτού του χάσματο. Έχουμε καθιερώσει και μία μόνιμη ε, στήλη στι ενότητέ μα, τη στήλη μα, που λέγεται Mind the Gap και την οποία συντηρεί και γράφει ε, μια νέα γυναίκα, ε, που είναι της ηλικία των ε, ε, σχεδόν ε, millennial, έτσι, mm -hmm. ε, και που υπάρχει αυτή η διάδραση ε, και προτείνουμε τρόπους και εμπειρίες που πιστεύω ότι μπορούμε να συνεπάρχουμε. Επιστρέφοντα στη... στο κομμάτι του, του, διαδικτυακού περιοδικού, προφανώ να μα πείτε ποιε είναι οι ενότητε και τι μπορεί να βρει κάποιο εκεί. Αλλά κράτησα και κάτι που είπατε πριν. Για ποιο λόγο έγινε διαδικτυακό, ενώ απευθύνεται ακριβώ σε αυτέ τι οι ηλικίε ναι. που οι περισσότεροι εκ των πραγμάτων κάπω έχουν μοιηθεί στην τεχνολογία, αλλά όχι εξ ολοκλήρου. Εξ ολοκλήρου όχι, αλλά είναι οι περισσότεροι, όπω το είπατε. Και είναι κάτι, ένα, μία από τι ευλογίε τη νέα τεχνολογία. Ε, προέκυψε και βοήθησε πάρα πολύ ο εγκλισμό στην πανδημία που εξοικειωθήκαμε εμεί οι μεγαλύτεροι με το να συναντιόμαστε από μακριά διαδικτυακά, με το να κάνουμε τι εργασίε με την τράπεζα για τον ψυχό μα λογαριασμό με το web banking. Επομένω και βεβαίω τα μέσα κοινωνική δικτύωση που μάθαμε να διαβάζουμε τα νέα κιόλα από τι διάφορε πλατφόρμε mm -hmm. παρά από το χαρτί, γιατί είναι κυρίαρχη και η εικόνα και η εικόνα που και είναι κάτι που μαγεύει αυτό. Επομένω, θα λέγατε ότι ο ψηφιακό μετασχηματισμό είναι αναγκαίο κακό ή μια επιλογή, Είναι αναγκαία επιλογή. Ε, θα μου πείτε αυτό, δεν θα πει επιλογή, αλλά είναι, είναι κάτι αναγκαίο. Ε, δεν είναι κακό για μένα ε, και νομίζω και για πάρα πολλούς ε, χιλιάδες και εκατομμύρια ε, δεν είναι για τους επιστήμονες κιόλας εφόσον αυτόν ε, τον, αυτό, τον ε, μετασχηματισμό και κυρίως τον ψηφιακό αλφαβητισμό των mm -hmm. μεγαλύτερων τον δούμε θετικά και όχι σαν ένα θηρίο ε, νομίζω ότι μόνο καλό είναι. Ε, είναι και αυτό μια γέφυρα με την προηγούμενη γενιά. Μιλώντα για συνεχόμενη εξέλιξη, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τη διαβίου μάθηση τα τελευταία χρόνια, ειδικά και με τι νέε τεχνολογίε, αλλά όχι μόνο και με τι δεξιότητε που πρέπει κανεί να αναπτύξει για να παραμείνει σε έναν χώρο εργασία. Σα, ποια είναι η άποψή σα, και το αναφέρατε κατά κάποιο τρόπο και πριν, λέγοντα ότι ακόμη και σε αυτά τα σεμινάρια που προσφέρουν οι εταιρείε, επιλέγονται να πάνε οι νεότεροι σε ηλικία. Εμένα η διαβίου μάθηση είναι μία από τις προσωπικά, μία από τις μεγάλες μου αξίες και ένας από τους πυλώνες της κοσμοθεωρίας μου. Ε, είναι η αγάπη του να μαθαίνεις. Ε, είναι η λύση στην κρίση? Όχι μόνο η λύση, είναι νομίζω σε κάθε ε, εποχή. Είναι ε, όχι απλά η λύση, είναι αυτό που μας πάει πιο μπροστά και μας πάει παρακάτω και η αγάπη του να μαθαίνεις ξεκινάει από την αγάπη στην ανάγνωση, είτε είναι από, από, από χαρτί, είτε είναι από οθόνη, δεν έχει σημασία. Μετά έρχεται η αγάπη στην εικόνα. Δεν μαθαίνεις τόσο από την εικόνα, όσο μαθαίνεις από τον λόγο. Λοιπόν, Πανέχουμε λοιπόν σε αυτό, ειδικά όταν το θέμα της φόρμση, όταν είναι τόσο όπω είπατε, ανάγκη και όχι μόνο επιλογή να προλαβαίνει την εποχή σου η οποία τρέχει με, εκθετική, με εκθετικές ταχύτητες και, και αυτό κάνει όλα η τεχνολογία μόνο μαθαίνοντας ε, μπορείς να προχωρήσεις και όχι μόνο μαθαίνοντας την τεχνολογία μάθε κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ και που δεν είχες χρόνο για να έρθω τώρα στη δική μας την ηλικία. Κάτι που μπορεί να σε κρατήσει σε δραστηριότητα σε Έτσι, έντονη δράση. Ναι και να σου ανοίξει και πόρτε απίστευτε. Η μάθηση ανοίγει πόρτε και παράθυρα στη, στη ζωή. Η άγνοια και η αμάθεια ε, είναι πόρτε κλειστέ. Μιλώντα γι' αυτό, πιστεύετε ότι αυτό είναι και ο λόγο που βλέπουμε πάρα πολλού ανθρώπου σε αυτή την κομβική ηλικία να κάνουν και εντελώ αλλαγή καριέρα. Βεβαίω. Εμεί μάλιστα κάναμε και ένα τέφεχο πρόσφατο που το βαφτίσαμε Ατέρμονη Μάθηση, το ζητούμενο σήμερα περισσότερο από ποτέ. Mm -hmm. ε, αυτό ήταν ο τίτλο Ομπρέλα, γιατί τα τεύχη μα είναι θεματικά και οι διάφορε ενότητε που ε, είναι όπω ένα μεγάλο μαγαζίνο, θα τις πούμε όμω και αναλυτικά, ε, ε, αναπτύσσονται κάτω από αυτό τον τίτλο. Ε, λοιπόν. Ε, ε, το, το, το ερώτημά σας αν η, ε, η μάθηση ε, βοηθάει στο να πάμε παρακάτω, ε, Είναι νομίζω απαντιέται νομοτελειακά, ε, περισσότερο από ποτέ. Ε, Βεβαίω και στη δική μας την ηλικία, ε, αλλά και στους νεότερους δεν αρκεί, ένα ε, μεταπτυχιακό, δύο μεταπτυχιακά, πρέπει να μαθαίνεις ε, ε, και δεξιότητες, ε, και αλλά και μαθ, να μαθαίνεις να ανοίγει και το μυαλό σου, γιατί μαθαίνοντας ε, ανοίγει το μυαλό σου. Και μάλιστα αυτή είναι η αρχή της πρώτης μάθησης, νομίζω. Να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις. Επιστρέφοντας πίσω στο κομμάτι των στερεοτύπων, ε, χαρτογραφώντας και ρίχνοντας μια ματιά στην αγορά σήμερα και έχοντας περάσει και από πολλά και διευθυντικά πόστα, πού πιστεύετε ότι υπάρχει, σε ποιο κλάδο πιστεύετε ότι υπάρχει περισσότερος ρατσισμός. Κοιτάξτε, ε... Καταρχήν υπάρχει διαφοροποίηση με τις ηλικίε και διάκριση όχι ρετσιστικά αλλά σε χώρους που αναγκαστικά βέβαια η ηλικία παίζει ένα ρόλο η μεγάλη ηλικία. Παράδειγμα ας πούμε στις οικοδομές δεν μπορεί να εργάζεται το ίδιο ένας 70 και ορδοντάρης όπως ή σε κάποια επαγγέλματα που απαιτούν εν πάση περιπτώσει σωματική όχι μόνο πνευματική αλλά σωματική ευεξία και ρόμη κιόλας και αντοχές. Mm -hmm. ε, Επίση και στον χώρο τη τέχνη. Δηλαδή, ένα ε, καλλιτέχνη, ειδικά από τι παραστατικέ όπω είναι ε, τέχνε, όπω είναι το μπαλέν, ο χορό, ε, 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 δεν μπορεί να ε, δουλεύει το ίδιο, να εργάζεται το ίδιο και να ε, χορεύει. Και το θα ίδιο. ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να εμπλουτίσω και λίγο το ερώτημά μου και να σα ρωτήσω αν υπάρχουν και κλάδοι που είναι περισσότερο συμπεριληπτικοί. Ακριβώ, εκεί θα ερχόμουν τώρα. Υπάρχουν λοιπόν. Όμως, ε, 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 κλάδη η οποία είναι, υπάρχει ε, αυτός ο υποδόριος ρετσισμός που σας ανέφερα και είναι βέβαια κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ε, ε, μια πολύ σκληρή και πολύ στενή οπτική, καθαρά κερδοσκοπική και όχι επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του ή όχι καμία σχέση με κοινωνική υπευθυνότητα, ευτυχώ όλο και λιγότερε. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολύ κλάδι και είδη επιχειρήσεων, όπως παράδειγμα ο κλάδος του, του HR, του ανθρώπινου δυναμικού. Εκεί χρειάζεσαι ανθρώπους μεγάλους, με πείρα, οι οποίοι και θα κατευθύνουν, αλλά και θα βρουν ε, θέσεις για θέσεις εργασίας, θα κατευθύνουν οργανωτικά όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, μεγάλες επιχειρήσεις κλπ. Και σίγουρα με την εμπειρία τους θα έχουν δει και πάρα πολλούς ανθρώπους και θα μπορέσει αυτή η διάκριση ανάμεσα στους επικρατέστερους και στους μη επικρατέστερους να γίνει... Ναι. Με πιο εύκολο τρόπο. Κυρία Μπουτάρη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση. Πάρα πολύ. Συζήτηση. Θα επανέλθουμε ευκαιρία, και με άλλο κάλεσμα, βάσαι. γιατί έχετε πραγματοποιήσει και κάποιε έρευνε και έχετε και κάποιου αριθμού και κάποια ποσοστά που θα μπορούσαμε να ξανασυζητήσουμε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε σας ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σα.